Τώρα θα δούμε πώς το ολοκλήρωμα ρήμα μπορεί να υπολογιστεί για κάποιες πολύ απλές συναρτήσεις, ειδικά η πρώτη που είναι η σταθερή συνάρτηση ίση με C. Είναι πολύ εύκολο να δούμε ότι όλα τα ρήμανα θρίσματα, όπως και να χωρίσουμε το διάστημα από το A έως το B, όπως και να το χωρίσουμε σε ενδιάμεσα διαστήματα, και ό,τι Ξ και να πάρουμε, ό,τι σημείο υπολογισμού της F και να πάρουμε σε κάθε διάστημα, εφόσον η συνάρτηση είναι σταθερή, πάντα θα υπολογίζουμε ακριβώς το εμβαδό κάτω από τη συνάρτηση, οπότε φυσικά θα μας βγει β από την α που είναι το μήκος της βάσης αυτού του ορθογωνίου επί το ύψος του ορθογωνίου που είναι το Σ. Αυτό είναι προφανές, είναι πολύ εύκολο να δούμε ότι όλα τα ρήμανα θρίσματα όχι απλά συγκλίνουν, αλλά είναι σταθερά. Όλα είναι ίσα με αυτή την ποσότητα. Άρα αυτό είναι το ολοκλήρωμα της συνάρτησης. Αν τώρα πάρουμε τη συνάρτηση Χ, καταρχήν πριν προχωρήσουμε να δείξουμε αυτό το τύπο, ας κάνουμε την παρατήρηση ότι αρκεί να βρούμε ένα τύπο για το ολοκλήρωμα από το 0 έως το B του Χ. Γιατί αν θέλουμε μετά να υπολογίζουμε από το A έως το B, αρκεί να αφαιρέσουμε, να εφαρμόσουμε ξανά τον τύπο μας δηλαδή, και θα πάρουμε το ολοκλήρωμα από το A έως το B του Χ. Τουλάχιστον αυτό είναι φανερό όταν το A και το B είναι θετικοί αριθμοί κατά αυτόν τον τρόπο. Αν πάτε αυτή την έκφραση, αυτό το ολοκλήρωμα στο άλλο μέρος, παίρνετε ακριβώς ότι το ολοκλήρωμα από το 0 έως το B είναι το ολοκλήρωμα από το 0 έως α ή το ολοκλήρωμα από το α έως το β, που είναι προφανές. Άρα λοιπόν, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτόν τον τύπο, να υπολογίσουμε μάλλον να δείξουμε αυτόν τον τύπο όταν το α είναι 0. Αρκεί δηλαδή να δείξουμε το ολοκλήρωμα από 0 έως B του Χ δε Χ είναι B τετράγωνο δεύτερα. Έτσι και η συνάρτησή μας, αν είναι εδώ το B, η συνάρτησή μας είναι ακριβώς αυτή, η γραμμική συνάρτηση, όπου το ύψος είναι B. Τώρα, αν το χωρίσουμε, και πάλι με όποιο τρόπο και να το χωρίσουμε, όποια διαμέρεση και να πάρουμε, αν επιλέξουμε κατάλληλα τα ενδιάμεσα σημεία όπου υπολογίζεται η συνάρτησή μας, για να κάνω μια μεγέθυνση του σχήματος, εδώ έχουμε το σημείο Χ I πλην 1 και εδώ έχουμε το σημείο Χ I και κάπου εδώ από πάνω έχουμε το γράφημα της συνάρτησης Χ, πώς μπορεί κανείς να επιλέξει το σημείο, το ενδιάμεσο σημείο Ξ I, ώστε αν φτιάξει κανείς το ορθογώνιο που περνάει από την τιμή του Ξ I, αυτό εδώ το ορθογώνιο, το εμβαδό του να είναι ακριβώς ίδιο με το εμβαδό κάτω από την μπλε γραμμή, το οποίο είναι ένα τραπέζιο, πολύ απλά, αν πάρει το Ξ I να είναι το σημείο ακριβώς στη μέση. Δηλαδή αν επιλέξουμε το Ξ I να είναι το Χ I πλην 1 συν Χ I δια 2, τότε παρατηρούμε ότι το εμβαδό, αν πάρουμε ως προσέγγιση του εμβαδού μας το κόκκινο ορθογώνιο, τότε έχουμε βάλει παραπάνω εδώ πέρα το εμβαδό αυτού του τριγώνου, αλλά το έχουμε βάλει παρακάτω το ίδιο, ίσο τρίγωνο είναι αυτό, οπότε δεν χάνουμε τίποτα. Από εδώ έως εδώ λοιπόν, ο τύπος Ξ I, που είναι και το ίδιο με το F του Ξ I, αφού είναι η συνάρτηση μας είναι απλά η Χ, το Ξ I επί Χ I μείον Χ I πλην 1, αν τα αθροίσουμε όλα αυτά και πάρουμε το άθροισμα ρήμανα που αντιστοιχεί σε αυτήν εδώ την επιλογή των Ξ I, εμείς έχουμε υποθέσει ήδη ότι το ολοκλήρωμα αυτό υπάρχει, γιατί η συνάρτηση μας είναι συνεχής και εμείς έχουμε δεχτεί ότι οι συνεχείς συναρτήσεις είναι ρήμανα ολοκληρώσιμες, άρα είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε όποιο Ξ I θέλουμε που να μας βολεύει, και παρατηρούμε λοιπόν ότι όποια διαμέρεση και να πάρουμε, αν επιλέξουμε κατάλληλα τα Ξ I, το ρήμα ανάθεσμα που θα βρούμε δεν πρόκειται να χάνει τίποτα από το εμβαδό μας. Θα είναι ακριβώς ίσο με το εμβαδό μας. Και τότε κάνουμε το εξής ερώτημα: ποιο είναι το εμβαδό κάτω από την καμπύλη? Είναι το εμβαδό αυτού του τριγώνου. Έχει πλάτος B, ύψος B, άρα είναι B τετράγωνο δεύτερα. B τετράγωνο δεύτερα, και άρα λοιπόν από εκεί προκύπτει αυτός εδώ ο τύπος. Το ολοκλήρωμα λοιπόν της συνάρτησης Χ από A έως B είναι B τετράγωνο δεύτερα πλην A τετράγωνο δεύτερα. Το επόμενο ολοκλήρωμα που θα κάνουμε είναι λίγο πιο δύσκολο. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη συνάρτηση Χ τετράγωνο. Η συνάρτηση Χ τετράγωνο
ας πούμε και πάλι ότι θα το κάνουμε από το 0 έως το B, για τον ίδιο ακριβώς λόγο που μπορούσαμε και το κάναμε για τη συνάρτηση χ, και θέλουμε να δείξουμε αυτό το τύπο. Αν είναι αυτοί οι άξονες μας, η συνάρτησή μας είναι μια παραβολή, όπως ξέρουμε, κάτι τέτοιο. Εδώ είναι το B, εδώ είναι το 0 και έχουμε χωρίσει το διαστηματάκι μας εδώ πέρα, το διάστημά μας σε κάποια διαστηματάκια με μια διαμέριση. Ας κάνουμε την επιλογή, σχετικά αυθαίρετη είναι αυτή εδώ πέρα, ότι ως ξι, το ξι είπαμε ανήκει στο διάστημα χι-1, χι-i, παίρνουμε ως ξι, παίρνουμε το αριστερό άκρο του διαστήματος. Κάθε δικαίωμα έχουμε να το κάνουμε, οπότε το παίρνουμε αυτό εδώ. Ποιο είναι το f του ξι τότε? Το f για μας, το f του χ είναι το χ τετράγωνο, έτσι, αλλά αυτό εδώ πέρα θα είναι το χι-i τετράγωνο. Άρα έχουμε λοιπόν ποιο άθροισμα. Θα έχουμε το άθροισμα χ1 στο τετράγωνο επί χ1 μείον χ0 συν χ2 στο τετράγωνο επί χ2 μείον χ1, το είναι το δεύτερο διαστηματάκι της διαμέρισης, συν και τα λοιπά. Τέλος θα έχουμε το χ1 πλην 1, αυτό είναι το αριστερό άκρο του τελευταίου διαστήματος, στο τετράγωνο επί χ1 πλην χ1 πλην 1. Και όπως έχουμε δικαίωμα να κάνουμε, επιλέγουμε όχι μόνο τα ξι, αλλά και τα χι. Δικαίωμά μας είναι να επιλέξουμε όποια διαμέρυση θέλουμε, φτάνει το πλάτος της διαμέρυσης να είναι όσο μικρό μας ζητάει κάποιος. Έτσι. Και τι θα κάνουμε εδώ πέρα, θα επιλέξουμε τη φυσιολογική διαμέρυση που αντιστοιχεί στο εξής. Θα πάρουμε το χι να είναι το διάστημα, το όλο μήκος από 0 έως b, χι μήκος b, θα είναι i φορές το b διά n. Παίρνουμε δηλαδή όλα μας τα διαστηματάκια να είναι ίσου μήκους. Η διαφορά λοιπόν του χι-i μείον χι-i πλην 1 θα είναι πάντα b διά n, οπότε αυτός ο τύπος θα έχει κοινό παράγοντα το b διά n. Και μέσα τι θα έχουμε? Το χ1, εδώ πέρα κάναμε ένα λάθος στα αριστερά κατά του διαστηματός, αυτό θα πρέπει να είναι το χ0 από το οποίο ξεκινάμε, εδώ είναι το χ1. Το τελευταίο είναι σωστό. Λοιπόν, και θα έχουμε λοιπόν χ0 στο τετράγωνο και χ1 στο τετράγωνο συν και τα λοιπά και χ1 πλην 1 στο τετράγωνο. Όμως τα χ δίνονται από αυτόν εδώ τον τύπο, άρα το χ τετράγωνο θα είναι b τετράγωνο διά n τετράγωνο. Είναι, λοιπόν, έχουμε b διά n, θα έχουμε μετά ένα b τετράγωνο διά n τετράγωνο που θα βγει κοινός παράγοντας από όλα αυτά και μετά θα έχουμε το άθροισμα των τετραγώνων. Ποιον τετραγώνο? Του 0 στο τετράγωνο και 1 στο τετράγωνο και 2 στο τετράγωνο και το τελευταίο a είναι το νι πλην 1, νι πλην 1 στο τετράγωνο. Έχουμε λοιπόν, για να το μαζέψουμε λίγο, b κύβος διά n κύβος επί το άθροισμα αυτών των τετραγώνων, το πρώτο μπορούμε να το παραλείψουμε, έχουμε 0, 1 στο τετράγωνο και 2 στο τετράγωνο και n πλην 1 στο τετράγωνο. Και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε ένα γνωστό μας τύπο που τώρα έχουμε δει και τώρα έχουμε ξαναποδείξει με επαγωγή, που είναι ότι 1 στο τετράγωνο και 2 στο τετράγωνο και λοιπά και νι τετράγωνο. Να αναθρήσουμε δηλαδή όλα τα τετράγωνα μέχρι το νι ωστό, παίρνουμε νι επί νι συν 1 επί 2 νι συν 1 έκτα. Βέβαια, εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε μέχρι το νι τετράγωνο, έχουμε μέχρι το νι πλην 1 τετράγωνο. Έχουμε λοιπόν, αν εφαρμόσουμε τον παραπάνω τύπο, αλλά στη θέση του νι βάλουμε το νι πλην 1, θα πάρουμε αυτό εδώ να κάνει νι πλην 1 επί νι, θα είναι λοιπόν νι πλην 1 επί νι, επί 2 νι πλην 1, κάνει 2 νι πλην 2 συν 1, άρα κάνει 2 νι πλην 1. Και από κάτω πάλι έκτα. Ωραία. Αυτή λοιπόν εδώ η ποσότητα που έχουμε γράψει εδώ θα είναι b κύβος διά 6, αυτό το 6, και μετά θα έχουμε νι πλην 1 επί νι επί 2 νι πλην 1 διά το νι κύβος. Και παίρνουμε το όριο τώρα αυτού, το όριο αυτής εδώ της ποσότητας, όταν το νι πάει στο άπερο. Όμως, το μόνο που έχει νι εδώ μέσα είναι αυτό το κομμάτι,
και παρατηρούμε ότι είναι ένα κλάσμα που έχει ένα πολυόνιμο πάνω και ένα πολυόνιμο κάτω. Και το πολυόνιμο πάνω και το πολυόνιμο κάτω είναι βαθμού τρίτου. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι το όριο αυτού του κλάσματος όταν τον είπα στο συνάπερο θα είναι πολύ απλά το πηλίκο των μεγιστοβάθμιων συντελεστών. Ο μεγιστοβάθμιος συντελεστής κάτω είναι το 1. Ο μεγιστοβάθμιος συντελεστής πάνω είναι 1 επί 1 επί 2, δηλαδή είναι 2. Άρα λοιπόν το όριο αυτού του κλάσματος είναι το 2. Συνεπώς συνολικά είναι B κύβος δια 6 επί 2, B κύβος τρίτα, ως οφείλαμε να δείξουμε. Αυτό είναι λοιπόν το ολοκλήρωμα από 0 έως B του χ τετράγωνο και από A έως B του χ τετράγωνο, αν αφαιρέσουμε από εδώ το ολοκλήρωμα 0 έως A, θα πάρουμε B κύβος τρίτα μείον A κύβος τρίτα.